Πάμε. Εξαιρετικό το θέμα το επόμενο. Ο κύριος Κώστας Χαρή είναι μαζί μας, κλινικός διατροφολόγος, τον οποίο και έχουμε καλέσει για να δούμε αυτές τις αμαρτίες του καλοκαιριού, τι πρέπει να προσέχουμε στην διατροφή μας το καλοκαίρι, τους κινδύνους που υπάρχουν. Κύριε Χαρή, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, Νιάκοβε. Πώς είστε? Μια χαρά είμαστε. Εσείς? Και εμείς καλά είμαστε και έχω απορία αν τώρα αυτή την περίοδο, το ενόψη καλοκαιριού, επειδή κάποιος θα πάει τον Αύγουστο διακοπές, έρχεται στον διατροφολόγο τον Ιούλιο για να προλάβει να σώσει κάτι ή δεν σώζεται τίποτε εκεί. Κοίτα, εννοείται πως κάποιοι σταματάνε το πρόγραμμα διατροφής τους από τον Ιούλιο, αλλά υπάρχει αρκετός κόσμος που πλέον προσέχει ολόχρονα, όπως και είναι και το σωστό και το πρέπει. Το πρέπον. Έτσι πρέπει, αλλά λίγοι είναι αυτοί που τα καταφέρνουν και μπράβο τους. Κύριε Χαρή, πάμε να δούμε για τη διατροφή των καλοκαιρινών διακοπών. Χαλαρώνουμε εντελώς, δεν πάμε στη δουλειά, είμαστε στις διακοπές μας, τρώμε πολύ έξω, καταναλώνουμε πολλά και διάφορα. Τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να παίρνουμε και τι δεν πρέπει να παίρνουμε τόσο συχνά? Ναι, κοίταξε, όπως είπες και εσύ, χαλαρώνουμε και με τη γευνική χαλάρωση έρχεται και η χαλάρωση στο πρόγραμμα διατροφής, αλλά και κλίμασης. Αυτό έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα την αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Ένας κύριος λόγος είναι ότι αν είμαστε όλη μέρα στην παραλία ή όταν είμαστε σε ταξίδι και βλέπουμε ένα ξυλοθέατα, με αποτέλεσμα να μην καταναλώνουμε φαγητά, να ξεχάνουμε και τα σνακ μας και να έρχεται το βράδυ και να δίνουμε με τα γούτα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε είναι τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές μιας σωστής διατροφής, που είναι δηλαδή ένα σωστό πρόγευμα, σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας, ένα κυρίως και ένα ελαφρύ γεύμα στην ημέρα, να τα ακολουθούμε. Να μην ξεχνάμε εντελώς τα σνακ ή ένα από τα δύο μεγάλα γεύματα, γιατί αναπόφευκτα, όταν θα έρθει η ώρα να καθίσουμε να φάμε, εννοείται ότι θα χρειαζόμαστε και μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού για να φτάσουμε εκείνη την ώρα. Δηλαδή αυτό το μυστικό που λένε πολλοί, εγώ έκοψα το φαγητό της νύχτας και είμαι πολύ καλά, ισχύει ή δεν ισχύει? Κοίταξε, να το κόψεις εντελώς δεν είναι κάτι σωστό. Αφού όταν φύγουμε από τη διατροφή μας ένα ολόκληρο γεύμα, εννοείται πως η διατροφή μας δεν θα είναι πλήρης. Θα μπορεί να υποπέσουμε σε υποβιταμίνωση και πολλές φορές το βάρος που χάνουμε εκείνη τη διάρκεια, επειδή δεν είναι πλήρης η διατροφή μας, είναι περισσότερο υγρά και η μυϊκή μάζα αντί λίπος, όπως είναι το ζητούμενο. Ναι. Και το δείπνο είναι στις 8, στις 9, στις 10 υπάρχει ώρα, γιατί το καλοκαίρι μπορεί να φάμε και η ώρα 11. Ναι. Ένας ακόμα μύθος της διατροφής, ότι πρέπει να τρώμε πριν τις 6 ή πριν τις 7, καλό θα ήταν το τελευταίο γεύμα να είναι 3 ώρες πριν από τον ύπνο. Δηλαδή εννοείται πως εγώ αν λογαριάζω απόψε να κοιμηθώ στις 12:00 και φάω στις 6, δεν θα μπορείς να κοιμηθείς από την πείνα. Ακριβώς. Η ζωή μου όλη, το έχω ζήσει ούκο λίγες φορές αυτό. Πιστέψαμε και είναι ιδιαίτερα επίπονο. Για την αφυδάτωση θέλω να δούμε, γιατί το καλοκαίρι είμαστε στον ήλιο, μπορεί να μην πίνουμε πολύ νερό, μπορεί να αρκούμαστε στους καφέδες και θέλω να δούμε και το ζήτημα του καφέ. Υπάρχει κίνδυνος λόγω και των αυξημένων θερμοκρασιών για αφυδάτωση? Ναι, κοίταξε, αυτό που λέω πάντα είναι ότι όταν φτάσεις στο σημείο να διψάσεις πολύ, είσαι ήδη ως ένα σημείο αφυδατωμένος. Ναι. Οπότε πάντα πρέπει να έχουμε δίπλα μας ένα ποτήρι νερό και να καταναλώνουμε ένα τακτικά χρονικά διαστήματα. Τώρα, μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό το ποτήρι νερού ή κάποιο φρούτο, κάποιο βότανο, λεμόνι, να του δώσουμε έτσι κάποια γεύση. Ή ένα καλό κόλπο είναι να παγώνουμε τσάι. Ναι. Πάλι έχει έτσι μια γεύση, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να είμαστε υδατωμένοι. Επίσης, η ενυδάτωση δεν έρχεται μόνο από τα υγρά τα οποία πίνουμε, αλλά και από τα φαγητά που τρώμε. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια φαγητά όπως τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν αρκετό νερό, οπότε και αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε μια πλήρη συνυδάτωση. Και με το αλκοόλ τι γίνεται, γιατί και εκεί που είναι στην χαλάρωση κάποιοι ξεκινάνε τις μπύρες, μετά αρχίζουν τα τζιν και πάμε στα ουίσκια, βότκες, αν κυκλοφορήσουμε έξω το κρασί. Και αυτό ενέχει κινδύνους, γιατί πάντα σε μια διατροφή σου λένε με ρέγουλα το ποτό.
Ναι, πάντα καταλήγουμε στην ποσότητα και στη συχνότητα. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όσο αυξάνεται το υπερηχητικό ένδυα σε αλκοόλ του ποτού που διαλέγουμε να καταναλώσουμε, τόσες περισσότερες είναι και οι θερμίδες. Και επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και με τι συνοδεύουμε αυτό το ποτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα τζιν είναι γνωστό από τα πιο διαιτητικά, ας πούμε, ποτά. Όταν όμως προσθέσουμε μέσα το τόνικ, τότε υπερδιπλασιάζονται οι θερμίδες. Επίσης, είναι σημαντικό να προσέξουμε και με τι φαγητό, αν συνοδεύουμε με φαγητό, το αλκοόλ μας. Ξηρή δηλαδή, καρπή. Ξεκινάμε. Ξηρούς καρπούς από την άκρη. Ναι, ακριβώς. Να αρκούμαστε στα popcorn, τα οποία δεν είναι και τόσο κακά. Ισχύει. Όχι, δεν είναι τόσο κακά τα popcorn. Εάν μπορείς να τα κάνεις και χωρίς να προσθέσεις βούτυρο, και είναι μια χαρά, περιέχονται και σε πάρα πολλά διαιτολόγια. Και θέλω να πάμε στην τελευταία μεγάλη αμαρτία του καλοκαιριού που νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί, που δεν είναι άλλο από το παγωτό. Αυτό το παγωτό πλέον υπάρχουν διάφορες επιλογές που μπορείς να πάρεις και τα light τα παγωτά και με πολύ λίγες θερμίδες ή με στέβια να μην έχει τόση ζάχαρη. Ένα παγωτό υπό οποιαδήποτε μορφή, πόσο κακό θα κάνει στο βάρος μας? Σίγουρα δεν θα κάνει κακό. Είναι καλοκαίρι, είναι το γλυκό του καλοκαιριού. Μου έχει αλήμενο να περάσουμε ένα καλοκαίρι χωρίς να καταναλώσουμε και παγωτό. Απλά πάλι ερχόμαστε στη συχνότητα και στην ποσότητα. Δηλαδή, αν μια φορά, μια-δύο φορές την εβδομάδα καταναλώνουμε παγωτό, δεν είναι πρόβλημα. Τώρα, εάν θέλουμε να καταναλώνουμε πολύ πιο συχνά, τότε να επιλέξουμε κάποια επιλογή χαμηλώσει σε λιπαρά ή χαμηλή σε ζάχαρη ή ακόμα και παγωμένο γιαούρτι με φρούτα. Είναι κάτι πολύ πιο χαμηλό σε λιπαρά και ζάχαρη. Ήταν το πιο πετυχημένο σας αυτό το μία-δύο φορές την εβδομάδα παγωτό? Δηλαδή δεν ξέρω ποιος μπορεί να αντισταθεί επί καθημερινής βάσεως. Πραγματικά. Να επιλέγουμε αυτά που μπορεί να έχουν τις λιγότερες συνέπειες και αν επιλέξουμε μία φορά την εβδομάδα, ας απολαύσουμε το παγωτό ως είναι, ούτε light ούτε τίποτα. Συμφωνώ πολύ. Κύριε Χαρή, σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε προγραμματισμένο αμέσως μετά από εσάς να πάμε σε ζωντανή σύνδεση στο Μουσείο Παγωτού για να τρολάρουμε και λίγο την συζήτηση. Λάβαμε τις εντολές σας, τα έχουμε ακούσει όλες τις συμβουλές. Θα προσπαθήσουν ο κόσμος, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, να ακολουθήσει αυτές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να σας ευχηθούμε. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.